της εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εάν είναι στο πνεύμα ή στο γράμμα του Συντάγματος και του νόμου να προκαλούνται εθνικές εκλογές με αφορμή την εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα σας έλεγα ότι βεβαίως η στόχευση της συνταγματικής διάταξης που απαιτεί την πλειοψηφία των 2/3 στις δύο πρώτες ψηφοφορίες ή έστω των 3/5 στην τρίτη ψηφοφορία είναι ασφαλώς να έχουμε έναν πρόεδρο της ευρύτερης δυνατής αποδοχής. Από εκεί και πέρα όμως, τι θέτει το ζήτημα. Αυτός ο πρόεδρος ο οποίος θα εκλεγεί, τι θα υπογράφει. Θα είναι ένας πρόεδρος ο οποίος παραδείγματος χάρη θα υπογράφει συλλήβδην πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Θα είναι ενδεχομένως ένας πρόεδρος ο οποίος δεν θα δεχθεί καν να υπογράφει νομοσχέδια ψηφισμένα από τη Βουλή με μια οριακή έστω πλειοψηφία και τα οποία θα καταπατούν, θα παραβιάζουν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών. Το διατάφταστο σκεπτικό σας είναι ότι για να μην έχουμε ένα τέτοιο πρόεδρο, να προκαλέσουμε εκλογές με αφορμή την εκλογή το πρόεδρου. Το διατάφταστο είναι ότι ο κύριος Χρυσόγονος δεν μιλάει ως επιστήμονας αυτή τη στιγμή, αλλά ως ένα στέλεχος αριστεράς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή είναι λάστιχο οι θεσμοί, κύριε Χρυσόγονε. Αυτό διδάσκετε εσείς δηλαδή στους φοιτητές σας, ότι είναι λάστιχο. Και ανάλογα με την κύριε Κρανιδιώτη, παραμηνεύετε τα λεγόμενά μου. Μισό λεπτό, κύριε Κρανιδιώτη, επειδή και η δική σας επιστήμη είναι η νομική, να το θέσουμε και σε νομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Ακούω τον κύριο Χρυσόγονο. Ακούστε λοιπόν, στην τελευταία προεδρική εκλογή του 2009 είχαμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον αρχές του 2010 έγινε η προεδρική εκλογή, αλλά είχε εξαγγελθεί η στάση των κομμάτων από το καλοκαίρι του 2009. Λοιπόν, το Μεν Κουκουέ, σας φέρνω παράδειγμα, είχε πει ότι εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε κανέναν πρόεδρο ο οποίος θα υποδειχθεί από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, διότι αυτός ο πρόεδρος θα υπογράφει τα αντιλαϊκά νομοσχέδια κατά την εκδοχή του Κουκουέ φυσικά, τα οποία θα ψηφίζουν αυτά τα δύο κόμματα και θα τα δημοσιεύει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, και έναν τέτοιο πρόεδρο εμείς δεν ψηφίζουμε, έστω και αν βάλετε πρόσωπο προερχόμενο από τις τάξεις του Κουκουέ, κατ' υπόθεση. Αντιθέτως, αυτό είναι μια σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική στάση που γίνεται σεβαστή. Αντιθέτως, το Πασόκ τι είχε πει τότε, είχε πει ότι εμείς δεν θα ψηφίσουμε παπούλια τον Φεβρουάριο για πρόεδρο, διότι θέλουμε να προκαλέσουμε εκλογές και θα ψηφίσουμε παπούλια τον Απρίλιο. Αυτό είναι βεβαίως πολιτικός τσαρλατανισμός. Συγγνώμη, χαρακτηρίζεται κάτι τώρα πολιτικό... Και καταστρατήγηση του συντάγματος. Ναι. Οπότε όποιος ενισχύει, είναι υπέρ μιας τέτοιας λογικής, τον χαρακτηρίζουμε πολιτικό τσαρλατάνο. Να ψηφίζει το ίδιο πρόσωπο τρεις μήνες μετά. Θέλω να πω ότι είναι τσαρλατανισμός να λες ότι δεν θα ψηφίσω ένα πρόσωπο πριν από τις εκλογές. Θα το ψηφίσω το ίδιο πρόσωπο μετά τις εκλογές. Αυτό πράγματι. Και μάλιστα χωρίς να έχεις και την κάθετη πολιτική αντίθεση, η οποία θα δικαιολογούσε... Εάν όμως προκαλέσει ένα κόμμα εκλογές με αφορμή την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά ψηφίσει άλλον μετά τις εκλογές Πρόεδρο, αυτό δεν είναι πολιτικός τσαρλατανισμός. Αυτό είναι μια αποδεκτή και σεβαστή πολιτική στάση, στο βαθμό που το κόμμα αυτό επικαλείται θέμα μείζων, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, όπως προδήλως είναι η συνέχιση της εφαρμοζόμενης σήμερα μνημονιακής πολιτικής ή η ανατροπή της, που θα δούμε σε τι ακριβώς μπορεί να εκφραστεί. Λοιπόν, επομένως, εδώ έχουμε ένα μείζον θέμα, το οποίο δικαιολογεί την άρνηση σύμπραξης σε προεδρική, με συγχωρείτε, είναι απολύτως ξεκάθαρη. Άρα δεν σας παρερμήνευσα, κύριε Χρυσόγονε. Εφόσον είναι μια στάση, επαναλαμβάνω, συνεπής. Ο καθένας μπορεί να βρει μια δικαιολογία για να παίξει με τους θεσμούς. Δεν σας παρερμήνευσα, λοιπόν. Αυτόν τον πολιτικό τυχοδιοκτησμό εσείς προσπαθείτε να τον δικαιολογήσετε. Λυπάμαι πάντως. Με εκτίμηση το πρόσωπό σας το λέω, έτσι, αλλά λυπάμαι να το λέτε αυτό. Επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει θέμα για τον λόγο. Είναι να προκαλεί ακόμα μια καπνίση. Αύριο κάποιος άλλος θα φέρει ένα εθνικό θέμα, ξέρω. Αύριο την οικονομία, αύριο κάτι στην παιδεία. Λοιπόν, και θα καταστρατηγούμε τους θεσμούς με αυτόν τον τρόπο για να οδηγούμε τη χώρα σε εκλογές εν μέσω κρίσης, τη στιγμή που προσπαθούμε να βγούμε από αυτό το πράγμα. Κάνετε λάθος. Δεν πρόκειται για καταστρατήγηση των θεσμών. Πρόκειται για εκδήλωση υπεύθυνης πολιτικής τάσης ενός κόμματος, το οποίο αρνείται να συμπράξει. Ναι, όπως η άρνηση η παρουσία στην ανάλυση της Προεδρίας. Μια πολιτική. Πριν ζητήσω για το κόμμα αυτό.
θεωρείται καταστροφική. Πριν ζητήσω... Είναι μια συνεπής και σεβαστή πολιτική στάση. Οπότε, όπως επαναλαμβάνω, ήταν η στάση του Κουκουέ το 2009-2010. Για να απλοποιήσω το σκεπτικό σας, για να μην συνεχιστεί η πολιτική του μνημονίου, λέτε, θεμητό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να προκαλέσει εκλογές λόγω της Προέδρου της Δημοκρατίας, εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να πάω μετά να ζητήσω το σχόλιο και στον κύριο Σακελαρίδη. Βεβαίως και στο μέτρο θα προσέθετε, ο πρόεδρος συμμετέχει ούτως ή άλλως στην άσκηση μνημονιακής πολιτικής, παραδείγματος χάρη υπογράφοντας τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Να έρθουμε στο τυπικό του πράγματος. Μπορεί να προκαλέσει εκλογές με αφορμή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ με τους συσχετισμούς που υπάρχουν στην παρούσα Βουλή? Αυτό θα το δείξει η ζωή. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι. Και θα δω. Κάντε μας ένα, κύριε Χρυσόγονε, κάντε μας ένα ταχύρυθμο. Πόσες ψήφοι χρειάζονται για να προκαλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ εθνικές εκλογές με αφορμή εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας? 121. Τις έχει, δεν τις έχει, από την παρούσα Βουλή. Δικές του. Δικές του δεν τις έχει. Προφανώς όχι. Πρέπει να συνεργαστεί, πρέπει να συνενέσω σε αυτό και άλλα κόμματα. Δεν θα έλεγα ακριβώς να συνεργαστεί, διότι πρόκειται περί μη ψήφου. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρητικά, εάν προτινόταν ένα πρόσωπο το οποίο θα συγκέντρωνε τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΙΜΑΡ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων ή κάποιων από τους ανεξάρτητους Έλληνες, θα μπορούσε να συγκεντρωθεί η πλειοψηφία των 180. Πρακτικά δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Κύριε Σακελάρη. Ναι.